χρόνια υπάρχουν πολλά μικρά μπακάλικα με προϊόντα από την Ασία, την Αφρική και φυσικά την Κεντρική Ευρώπη, όπως το Μπάλτικα. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε πριν περίπου 20 χρόνια από ένα μικρό μαγαζάκι στον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλωσε και απέκτησε ένα αδελφάκι στην πλατεία Κολιά του. Ο κύριος Στέφανος, αρμένικης καταγωγής, μεγαλωμένος στη Σοβιετική Ένωση και λάτρης της κουζίνας, ο ίδιος φροντίζει να μην λείπει τίποτε από το μαγαζί. Αλαντικά, καπνιστά κρέατα, λουκάνικα, σαλάμια, καπνιστά ψάρια, τουρσιά, ξινολάχανο, ζυμαρικά, κόκκινα φρούτα, μαυροσύταρο και πολλά άλλα. Όλες αυτές οι κονσέρβες από πού? Συνήθως από πρώην Σοβιετική Ένωση, από Λιτουανία, mm-hmm. από την Πολωνία φέρνουμε. Μεγάλη γάμα είναι από τη Λιτουανία. Έτσι. Από τη Λιτουανία, όπου είναι παράδοση. Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε μόνο για ψάρια τα οποία είναι κονσερβοποιημένα, ναι. ή αλίπαστα, σωστά. Μάλιστα. Είναι σαρδέλες, είναι. Αυτό είναι σαρδελές. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχουν μέσα γεύσεις καυτερές και τα λοιπά. Πολύ λίγα έτσι έχουμε με καυτερές. Συνήθως είναι κλασικές, σε λάντι, σάλτσα ντομάτα και σε ζουμί, σε νερό. Οι πελάτες που έρχονται εδώ είναι από χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Συνήθως ναι, πολλοί, περίπου 70%. Αλλά έχουν μάθει και ντόπιοι και έρχονται και πολλοί. Ψωνίζουν και ντόπιοι. Άρα όλα τα προϊόντα είναι από πάνω, ε? Συνήθως από πάνω, ναι. Είναι εύκολο να φέρεις προϊόντα εδώ? Ήταν εύκολο, τώρα είναι λίγο... Τώρα έχει γίνει λίγο πιο δύσκολο. Το πόλεμο με... Και βέβαια υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε αλαντικά και τουρσιά. Ναι. Φοβερή παράδοση. Ναι. Αλαντικά δουλεύουμε πάρα πολύ. Φέρνουμε με ρώσικη συνταγή. Mm-hmm. Πολλοί φέρνουμε από την Πολωνία. Για πάμε να τα δούμε. Άρα εδώ είναι η Μέκα των Αλαντικών, ε? Ναι. Έχουμε και, έτσι πουλάμε και, όπως βλέπετε, και σε χύμα. Έχουμε και τυποποιημένα στο άλλο ψυγείο, στο self-service. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Έχει λίγο διαφορά με συνταγή ελληνική. Ναι. Μα εσείς τρώτε πάρα πολλά λουκάνικα και φτιάχνετε και πάρα πολύ ωραία λουκάνικα διαφορετικά. Ναι. Πάρα πολλά. Και... Πουλάμε και τρώνε αρκετά πολλά. Στα Πατήσια γιατί ανοίξατε? Ανοίξαμε επειδή ήταν ζήτηση. Ήταν εκεί, δεν είχε μαγαζία και πολλούς πελάτες ερχόταν από εκεί. Mm. Αναγκαστικά ανοίξαμε και εκεί. Σας έχουν στηρίξει? Ναι.